Μνήμες, ήχη και ζωή βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής μας εκδήλωσης. Μνημονεύουμε με εμφαλιότητα την ιστορία μας, τιμάμε τους προγόνους μας και διευρύνουμε τη σχέση μας με την μικρασιατική μας παράδοση μέσα από ήχους από τα αγαπημένα αυτά μέρη που κάποτε έσφιζαν από ελληνισμό. Και όλα αυτά με διάθεση αγάπης. Γιατί ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε όσα μας συμβαίνουν καθορίζουν το παρόν και το μέλλον μας. Απόψε μας τιμάμε την παρουσία του ο Σεβασμιότητος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κύριος Ελπιδοφόρος. Σεβασμιότητε, παρακαλώ επιτρέψτε μου να σας προσκαλέσω στο βήμα για ένα χαιρετισμό. Παρακαλώ καθίστε. Δεν σας βλέπω κιόλας αν είστε όρθιοι ή καθιστοί, οπότε... να σου πω. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητή κυρία Αφεντούλη, αγαπητέ Πάτερ Βασίλειε, αγαπητέ Πρόεδρε της κοινότητας, αγαπημένα μας παιδιά, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ ωραίο ότι διοργανώνεται αυτήν την εκδήλωση εφέτος, που θυμόμαστε για 100η φορά την μικρασιατική καταστροφή. Εμείς εδώ στην Αμερική θυμόμαστε δύο πράγματα φέτος και τιμούμε τη μνήμη δύο μεγάλων γεγονότων. Το πρώτο είναι η μικρασιατική καταστροφή. Δεν γιορτάζουμε, αλλά θυμόμαστε. Και όπως πολύ ωραία το λέει και ο τίτλος της απόψινής εκδήλωσης, είναι μνήμη, ήχος και ζωή. Για να σκεφτούμε λιγάκι αυτήν την μεγάλη καταστροφή που έγινε για τον ελληνισμό πριν από 100 χρόνια. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας είναι ένας ελληνισμός ο οποίος είχε ρίζες τουλάχιστον 3, 4 και σε άλλα σημεία 5.000 χρόνια. Δεν ήταν απλά ότι κάποιοι Έλληνες, έστω και πολλοί, ότι αναγκάστηκαν, έγινε ένας πόλεμος και μετανάστευσαν και έφυγαν και πήγαν αλλού. Δεν πρόκειται για ένα τόσο απλό γεγονός. Σκεφτείτε ένα παράδειγμα με ένα μικρό δενδράκι, με ένα μικρό λουλουδάκι. Από μια γλάστρα σε μια άλλη. Πόσο εύκολο είναι να το βγάζεις και να το φυτεύεις από τη μια γλάστρα στην άλλη ή να το πας στον κήπο σου και να αλλάζεις τη θέση του λουλουδιού. Όταν όμως έχεις ένα δέντρο, έχεις έναν πλάτανο μεγάλο με βαθιές ρίζες ή τα μεγάλα δέντρα αυτά της Καλιφόρνιας, σκεφτείτε, οι σεκόγες, μπορείς ένα τέτοιο δέντρο να το ξεριζώσεις? Θέλει πολύ κόπο, κάνει πολλή ζημιά, κάνει πολλή καταστροφή, φέρνει πολύ πόνο και στο τέλος δύσκολα το μεταφυτεύεις. Δεν μεταφυτεύονται, δεν ξεριζώνονται πολιτισμοί, δεν ξεριζώνονται παραδόσεις βαθιές όπως είναι η παράδοση και ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Κι όμως γι' αυτό το λέμε μεγάλη καταστροφή. Ήταν όντως πολύ μεγάλη η ζημιά που έγινε. Η ζημιά που έγινε ήταν για τους ανθρώπους που χάθηκαν, για τους ανθρώπους που επέζησαν. Η ζημιά μεγάλη, η καταστροφή ήταν για την Εκκλησία μας, για την Ορθοδοξία μας, για το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, που ξαφνικά έχανε τις πιο σπουδαίες Μητροπόλεις του, τις πιο ιστορικές εκκλησίες, και όλα χάνονταν στη φωτιά του μίσους και του πολέμου και της σφαγής. Και όμως, την ίδια χρονιά που το Πατριαρχείο και ο ελληνισμός ζούσαν αυτήν την μεγάλη καταστροφή, εκείνες τις μέρες, εκείνους τους μήνες, το Πατριαρχείο σκεφτόταν τι θα γίνει 100 χρόνια μετά. Και τι έκανε? Ίδρυσε τις Αρχιεπισκοπές του εξωτερικού. Τότε ήταν που ιδρύθηκε η Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Τότε ήταν που ιδρύθηκε η Αρχιεπισκοπή της Αγγλίας.
Επομένως, βλέπετε πώς το Πατριαρχείο μέσα από τον μεγάλο πόνο μπορεί και κρατάει την ψυχραιμία του, μπορεί και βλέπει μακριά, μπορεί και βλέπει καθαρά για να χτίσει, για να βάλει το θεμέλιο, τη βάση, τη ρίζα για το μεγάλο δέντρο του ελληνισμού της Διασποράς. Και σήμερα ο ελληνισμός στην Αμερική ή στην Αγγλία, σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν Έλληνες και ίδρυσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο Μητροπόλης και Αρχιεπισκοπές, αυτός ο ελληνισμός είναι το στήριγμα του έθνους. Αυτός ο ελληνισμός είναι το στήριγμα του Πατριαρχείου μας. Και θέλω να σας θυμίσω επίσης ότι οι πρώτες γενιές, δεν ξέρω αν γνωρίσατε ανθρώπους που ήταν πολύ κοντά στην πρώτη γενιά των ανθρώπων που έζησαν την Μικρασιατική καταστροφή. Εμείς πια είμαστε μεγάλοι και δύσκολα να έχουμε προλάβει την πρώτη γενιά των ανθρώπων που έζησαν οι ίδιοι την Μικρασιατική καταστροφή. Τα παιδιά τους όμως και τα εγγόνια τους όλα συμφωνούν σε ένα πράγμα. Ποιο είναι αυτό? Ο παππούς και η γιαγιά ποτέ δεν μας μίλησαν για το τι έγινε εκεί. Απέφευγαν να πούνε στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους για την καταστροφή. Δεν σας φαίνεται παράξενο? Οι ίδιοι που θα έπρεπε να βγουν έξω και να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται και να κάνουν διαδηλώσεις και να μιλούν αρνητικά για όλα αυτά που έγιναν, δεν άνοιγαν το στόμα τους. Γιατί? Γιατί, αγαπητοί μου, άνθρωποι που έχουν πονέσει πάρα πολύ από την εχθρότητα, από τη σφαγή και τη βαρβαρότητα, δεν θέλουν αυτόν τον πόνο να τον αισθανθούν τα παιδάκια τους, τα εγγόνια τους, οι νέες γενιές. Θέλουν να το θάψουν, να θάψουν τις σιαχές του πολέμου, να τα κρύψουν, να μην πονέσουν και τα παιδιά τους όπως πόνεσαν εκείνοι. Είναι τυχαίο ότι αυτοί που ήταν οι πρωταγωνιστές και από τις δύο χώρες της Μικρασιατικής καταστροφής, ο Βενιζέλος και ο Ατατούρκ, ήρθε καιρός μετά από λίγα χρόνια μετά την καταστροφή που κάναν συμφωνίες ειρήνης, δώσανε τα χέρια και συμφωνήσανε να ξεχάσουν τις εχθρότητες και να κάνουν ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών. Γι' αυτό και είμαι και εγώ μαζί σας, όπως όλοι μας είμαστε όλοι ενοχλημένοι από τις φωνές εκείνες που ανεβάζουν τους τόνους μεταξύ των δύο χωρών, που ρίχνουν λάδι στη φωτιά, που παρακινούν τους ανθρώπους σε πόλεμο, σε εχθροπραξίες, σε επιθετικότητα, σε κακία, σε αναθεωρητικές μνήμες του παρελθόντος. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, δεν ανήκουν στην κουλτούρα μας, δεν ανήκουν στον πολιτισμό μας. Εμείς καταφέραμε την καταστροφή να την ξανακάνουμε πολιτισμό. Όπου πήγαμε, ξαναφτιάξαμε πολιτισμό. Φέραμε τα φώτα του ελληνισμού, της δημοκρατίας, της επιστήμης, της φιλοσοφίας, του αθλητισμού και φυσικά της ορθοδοξίας μας, της ορθόδοξης πίστης μας. Και πάλι, εκεί που πήγαμε, δεν ξεχάσαμε την μητέρα μας Εκκλησία, όπως και εκείνη δεν μας ξέχασε. Εκείνη μας έστελνε παπάδες, εκείνη μας έστελνε δεσποτάδες, εκείνη μας στήριξε όποτε χρειαζόμασταν στήριγμα. Και τώρα και εμείς, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αυτό που ορφάνεψε τόσο οδυνηρά από τη Μικρασιατική καταστροφή, είναι το καμάρι μας, είναι η εστία της προσοχής μας, μαζί με την ενότητά μας εδώ στην Αμερική, διότι γιορτάζοντας αυτή τη φορά την επέτειο των 100 ετών από την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής μας και ενθυμούμενοι τις ρίζες μας στην Μικρά Ασία, στον Πόντο, στην Ιωνία, σε όλα αυτά τα ωραία μέρη, στην Καπαδοκία, κοιτάζουμε μπροστά με αισιοδοξία, θυμόμαστε το τι έγινε
όχι διότι τρέφουμε νησικακία, μίσος ή εκδικητική μανία. Όχι. Θυμόμαστε γιατί αυτό που είχαμε ήταν μεγάλο. Θυμόμαστε γιατί αυτό που έγινε ήταν άδικο. Θυμόμαστε διότι αυτό που έγινε ήταν απάνθρωπο. Και θυμόμαστε γιατί θέλουμε να ζήσουμε, γιατί αγαπούμε την ειρήνη, διότι θέλουμε ξανά την ειρήνη και την αγάπη μεταξύ των λαών, διότι αυτή η νοοτροπία και αυτή η σκέψη για μας τους Έλληνες είναι η καλύτερη, για τον πολιτισμό μας είναι το ιδανικότερο περιβάλλον. Θέλω να συγχαρώ λοιπόν και πάλι όλους όσους δούλεψαν για την απόψινή εκδήλωση, τον πατέρα Βασίλειο, την ομάδα του, τον πρόεδρο της κοινότητας, την κυρία Δέσποινα Αφεντούλη και όλους τους άλλους, τους οποίους δεν ξέρω με τα ονόματα για να τους αναφέρω και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Εύχομαι πάντα να έχουμε ειρήνη, αδελφοί μου, και σε όσους φωνάζουν με τις ιαχές του πολέμου, εμείς πάντοτε να τίνουμε το χέρι της ειρήνης, την κλάδο της ελέας και την περαστερά της ειρήνης. Να είστε καλά και καλή ενθύμηση. Καλούς ήχους να έχουμε και καλές μνήμες. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Αμερικής κύριε Ελπιδοφόρε, πρόξενε της Ελλάδος κύριε Δημήτριε Παπαγερμανού, Πανασολογιότατη Εδεσμολογιότατη Άρχοντες του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, καλησπέρα σας. Η παρουσία σας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις ιστορικές, ανθρωπιστικές, εκκλησιαστικές και εθνικές παραμέτρους της μικρασιατικής καταστροφής. Ως εκπρόσωποι της πατρίδος, της πίστεως και των προσφυγικών οικογενειών, συναισθάνεστε και συμπονείτε τον μαρασμό των πατρογονικών μας εστιών. Σεβασμιότατε, η καταγωγή σας και η καρδιά σας ανήκει στο κέντρο της Ορθοδοξίας και πάλετε για τους απανταχού της γης πρόσφυγες, αδικημένους και πονεμένους. Για το λόγο αυτό, μετασχηματίζετε την αγάπη σας για τη Μητέρα Εκκλησία σε έργα αγαθά, έργα ακαδημαϊκής, πνευματικής, εκπαιδευτικής και καλλιτεχνικής προόδου στην Αρχιεπισκοπή, που ιδρύθηκε κατά τα πρότυπα των εκκλησιαστικών κοινοτήτων της Μικρασίας και γαλουθχήθηκε από την ηγεσία και την μέριμνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η συμβολή των εκπροσώπων της ελληνικής και κυπριακής δημοκρατίας και η συνδρομή της πατρίδος ωφελεί την ιστορική μνήμη και τη μοναδικότητα του μικρασιατικού ελληνισμού. Είναι ο ελληνισμός που δάκρυσε όταν έκλεισαν τα σχολεία, οι εκκλησίες, τα μοναστήρια και τα σπίτια των προπατώρων. Είναι ο ελληνισμός που μάτωσε αίμα εθνομαρτύρων, αγωνιστών και αθών θυμάτων του επεκτατισμού και της μυσαλλοδοξίας. Απόψε θα αφουγκραστούμε τις μνήμες των ηρών μέσα από τα ιστορήματα της κεντρικής ομιλήτριας της εκλεκτής, δόκτωρος Δέσποινας Αφεντούλη, και με λογοτεχνικά ερίσματα από τους μαθητές του Ελληνικο-Αμερικανικού Ινστιτούτου, του Χορευτικού Τμήματος της Ενορίας της Ζωοδόχου Πηγής και των μουσικών καλλιτεχνών της κοινότητος. Σημαντική είναι και η συνεισφορά των μέσων ενημέρωσης για την ανάδειξη τέτοιων θεμάτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Bronx.net, που είναι αρρωγός της Ζωοδόχου Πηγής, που είναι παρόν και σήμερα, που μας βιντεοσκοπεί όπως κάθε φορά που έχουμε εκδηλώσεις. Τις ίδιες ευχαριστίες θα ήθελα να αποδώσω στην Greek News και τις αναμνήσεις που επίσης βρίσκονται πάντα κοντά μας μαζί με τον Εθνικό Κήρυκα. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, σήμερα είμαστε όλοι πρόσφυγες. Προσφεύγουμε στην αγκαλιά της Εκκλησίας για να συγκαλέσουμε τη μνήμη και να δυναμώσουμε την ελπίδα. Το δάκρυ θα γίνει πείμα, να απαγγείλει αντί για πόνο ευχές και προσευχές. Η θυσία θα γίνει τραγούδι
και η προσφυγιά θα γίνει χορός κυκλωτικός, μια μεγάλη αγκαλιά, για να χωρέσει όλους μας σε αυτήν την εκδήλωση φόρο τιμής. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά, Πάτερ Βασίλειο. Παρακαλώ θερμά τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, κύριο Κωνσταντίνο Καρούνο, να προσέλθει στο βήμα για το καλωσόρισμα. Good evening, everyone. I would like to send a warm welcome to His Eminence Archbishop Elpidoforo, honored guest, and our beautiful community of Zodogopigi. Father Vasily asked me to say a few words tonight, and as I was thinking about it, I was like, what would I say? What can you say in this particular situation? And something came to mind. This summer, I found myself with my family in Florida, and while we were there one night, my father-in-law put on a movie. The movie was named Smir Mimu. It's based from a stage play by Mimi Danesi called Smir Mimu Agapimenimu. And you may ask, why is that so important? While we may know the story of what happened during the catastrophe by going to school and learning in the history books, what was shown in that video, that movie, really, you know, was portrayed in a very different way. And the reason why I find myself a little bit sentimental is because my oldest daughter turned around and asked me a question after watching the movie. Why? Why would this happen? Why would we let it happen? I was at a loss of what to tell her. You know, how do you answer that to a 16-year-old to make her understand something this difficult to explain? I couldn't, and there would be nothing I could say that would comfort her seeing what she saw. And especially since what was displayed in that movie pales in comparison to what actually occurred that night. So we come here tonight to remember and hope that the events that occurred so long ago act as a reminder to the world of what should never be tolerated under the eyes of God. With that being said, I'm not going to take too much time because I want to watch the performance also. I want to take the opportunity to say a special thank you to all the performers for being here with us tonight and making sure that we remember what happened. And I hope tonight's performance is a memorable one for all of us, never to forget the events that make up our history. Lastly, I would like to take a moment and thank our sponsors, Fotis Avidis, Steve Zervoudis, Paul and Nick Mestusis, and Father Vasilis. Thank you very much and enjoy the performance. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κοινότητα της Ζωοδόχου Πηγής και ιδιαίτερα τον εδεσιμολογιότατο οικονόμο πατέρα Βασίλειο Λούρο για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτήν την όμορφη πρωτοβουλία, τους συντελεστές για την άψογη διοργάνωση και εσάς για την τιμητική παρουσία σας. Η σημερινή μου ομιλία έχει τίτλο 100 χρόνια μνήμης από την Μικρασιατική καταστροφή. Για να μπούμε όμως στο πνεύμα της εποχής, θεώρησα ότι θα έχει αξία να σας μεταφέρω πρώτα ένα μήνυμα από ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, τον νονό μου, ο οποίος στα 96 του χρόνια σήμερα αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους ηθοποιούς στην Ελλάδα. Μάλιστα συμμετείχε στην κινηματογραφική ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη», η οποία βασίζεται στο μόνιμο θεατρικό έργο της Μιμής Ντενίση και πραγματεύεται ακριβώς την καταστροφή της Σμύρνης. Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν σε Λέσβο, Χίο, Αθήνα, Πειραιά και Φάληρο. Και η ταινία προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες στην Ελλάδα πριν λίγους μήνες. Ας παρακολουθήσουμε το μήνυμα του κύριου Γιάννη Βογιατζή, του οποίου μάλιστα ο πατέρας είχε πολεμήσει στη Σμύρνη το 1922. Τα σέβη μου στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο και το σεβασμό μου και την αγάπη μου και σε όλους τους ιερείς και την κοινότητα της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπρόγκς της Νέας Υόρκης.
μόλι την αγάπη και το σεβασμό και τη γιορτή που πρόκειται να γίνει την Τετάρτη και σε όλους τους Έλληνες, σε όσους θα πάνε και όσους δεν πάνε, και να αναμνηστούν μέσα τους το τι έχει τραβήξει αυτός ο ελληνικός λαός και πώς πιστεύει στο Θεό, στο Χριστό, και είναι στην πίστη του συνεπής συνεχώς. Αυτό έχω να πω, Σπινάκη. I need to have this. My dad gave it to me. Read it. It will make you realize who and where you are from. It has made me a Mythica. This city has a large number of Europeans. They're mostly British, Italian, and French. Ζαχαρούλα, τέλειωνε κι άλλα μέσα. Και κοσμοπολίτης. It is a very complicated situation. Everything is complicated in Smyrna. You are a strong woman. I'm just a housewife, but I have dreams for my daughter. Yunanlılara yardım eden kim varsa, başlarına neler gelecek sen de göreceksin. Εγώ ποτέ μου δεν φοβήθηκα σήμερα. Άλλαξαμε, κύριε. Έλληνες είμαστε και πάμε με την πατρίδα. Η μικρασία είναι η πατρίδα μας, αδερφέ. Η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο. Δεν φοβάσαι αν έχεις Τούρκους στο σπίτι σου. Αυτά δεν είναι Τούρκοι. Αυτή είναι δική μας. Θα τον σκοτώσουν, να θέλουν. Για όλα αυτή ο Βενιζέλος, ο καταραμένος. Τα φέρουμε εμείς από τη Σμύρνη. Τώρα είναι δική μας. Άστρα! Οι Τούρκοι υποψιάζονται ότι βοηθάμε τους εχθρούς τους. Εσύ αποφασίζεις για την εκκλησία. Ο Πάσπουρδα! Εγώ για την πόλη. Καλύτερη μέτωπο. Πάμε να φύγουμε. Θα γίνει μεγάλο κακό εδώ. Μήπως θα έπρεπε να έχουμε φύγει πρωτήτερα. Πόσο θα αντέξει ο στρατός. The city is on fire. There are 350,000 Greeks trapped in the port. A magnificent city is dying in front of all civilized nations. I'm ashamed of the longer human race. Φέτος συμπληρώνονται και συμπληρώθηκαν ήδη 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Αυτό πρέπει να μας γίνει παράδειγμα και δίδαγμα, ότι δεν πρέπει να έχουμε πολέμους μεταξύ των λαών. Και περισσότερα θα κερδίσουμε με την ειρήνη και την αγάπη παρά με το μίσος. Το μίσος δεν προσφέρει. Προσφέρει αίμα, δυστυχία, κακομοιριά και τίποτα άλλο. Θέλω να πω τώρα και για τους Έλληνες της Αμερικής, γιατί πολλά καλοκαίρια έχω περάσει στην Αμερική εγώ, με την αγάπη μου και την εκτίμησή μου, να περάσουν μια ευτυχισμένη ζωή και δημιουργική, όπως κάνουν όλοι οι Ελληνοαμερικανοί. Και να στείλω τα σέβη μου στην Εκκλησία, την Ελληνοορθόδοξη της Αμερικής, όπου ο Αρχιεπίσκοπος έχει κάνει τρομερή δουλειά. Την αγάπη μου και το σεβασμό μου και πάλι στην Αρχιεπισκοπή, η οποία προσφέρει τα μέγιστα για τη συσπήρωση του ελληνισμού και την ανάδειξη της ανθρωπιάς και της ελληνικής μεταξύ των Ελλήνων. Τα σέβη και την αγάπη. Το 1922 ήταν μια εποχή με οικονομικές κρίσεις, πολιτική αστάθεια και αναθεωρητικές κινήσεις σε Μεσόγειο και Βαλκάνια. Μια εποχή αναζήτησης νέων παγκόσμιων ισορροπιών. Μια εποχή ταραχώδης, γεμάτη από βίαιες συγκρούσεις. Βαλκανικοί πόλεμοι, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος. Πριν το 1914, ο μικρασιατικός ελληνισμός κυριαρχούσε στην περιοχή δημογραφικά, όπως και σε οικονομικό επίπεδο.
Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε στη πορεία, ο ελληνικός πληθυσμός μειώθηκε δραματικά ως σήμερα, όχι πάντως από φυσικά αίτια. Από το 1894, με ενδιάμεσα διαλύματα εφαρμόστηκε το σχέδιο αφανισμού των χριστιανών, ιδίως των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων, που ζούσαν εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Υπέστησαν πιέσεις για την μουσουλμανοποίησή τους, βίες εκτοπίσεις, υποχρεωτικά τάγματα εργασίας και γενοκτονίες. Από το 1913 και έπειτα, το έργο εξόντωσης των χριστιανών συνέχισαν οι Νεότουρκοι, οι οποίοι είχαν πλέον επικρατήσει υπερεθνικιστικά σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο. Η γενοκτονία ξεκίνησε στις αρχές του 1914 με το μαζικό εκτοπισμό των Ελλήνων από την Ανατολική Θράκη και τη Δυτική Μικρά Ασία. Το 1919 η δεύτερη φάση της γενοκτονίας επικεντρώθηκε στον Εύξεινο Πόντο. Ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος σήμανε την ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά η μικρασιατική καταστροφή με την αποχώρηση του ελληνικού στρατού στις 9 Σεπτεμβρίου 1922 κατέληξε σε εθνική τραγωδία για τους Έλληνες. Ακόμη και σήμερα, 100 χρόνια μετά, οι εικόνες από την καταστροφή της Σμύρνη είναι έντονα χαραγμένες στη μνήμη. Ο νους μας τρέχει πίσω στη Μικρά Ασία, στην φλεγόμενη Σμύρνη που ποτέ δεν λησμονήσαμε, σε εκείνες και εκείνους που δεινοπάθησαν ή έχασαν τη ζωή τους. Οικογένειες ξεκληρίστηκαν, εκκλησίες ερημώθηκαν, τάφοι βεβηλώθηκαν. Ο συγγραφέας του βιβλίου «Η Γλάρη της Σμύρνης», Γιάννης Καρατζόγλου, έγραψε χαρακτηριστικά στο ακόλουθο απόσπασμα. «Δεν ήμασταν εμείς που φεύγαμε, μα η ακτογραμμή απέναντί μας. Πώς μια πατρίδα χάνεται, πώς κρύβεται μες τους καπνούς και ξεθοριάζει αγιά φωτεινή. Πώς τα τραγούδια γίνονται βουβές κραυγές και οι γλάροι της Σμύρνης περιστρέφονται. Πώς βίνουν στις τάχτες τα αρώματα από τις τριανταφυλιές. Πώς οι αυλές και οι ταράτσες όπου γλεντήσαμε ανέμελα μια κούφια προσωρινή ελευθερία γίνονται ίσκι, στίγματα και ίχνη. Φανταστικά οράματα στην καταχνιά. Στην άλλη άκρη της θάλασσας πια, στην άλλη Ελλάδα, στις νέες πόλεις που χτίστηκαν πάνω σε έρημα χωράφια, στη Νέα Σμύρνη, στη Νέα Φιλαδέλφια, στη Νέα Μενεμένη, στο Νέο Κορδελιό, κάθε σπίτι είχε ένα θείο που τον σταύρωναν κάθε πρωί και κάθε βράδυ γιαγιές, κάτω από το εικονοστάσι, μπας και γυρίσει. Ο Γάλλος δημοσιογράφος Ρενέ Πό, στο βιβλίο του «Οι τελευταίες μέρες της Σμύρνης», αναφέρεται στην πυρπόληση της πόλης ως εξής. «Δεν ήταν πια οι γενναίοι Τούρκοι της Σμύρνης που ξέραμε, αλλά ο Ρεσίβη από την Αντοχώρα, που ο Κεμάλ είχε προσελκύσει με υποσχέσεις για λαιλασίες. Δεν έβλεπαν καμιά διαφορά μεταξύ Ελλήνων, Αρμενίων ή Ευρωπαίων. Για αυτούς όλοι ήταν γιαούριδες ή χριστιανοί». Δηλαδή, μετά από μια δεκαετία πολέμων, την εθνική εποποιία, τον διπλασιασμό της Ελλάδας, την απελευθέρωση της Σμύρνης και τη συνθήκη των Σευρών, ο εθνικός διχασμός μεταξύ βενιζελικών και βασιλικών επέφερε τραγικές συνέπειες για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Με την επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου στην Ελλάδα, οι σύμμαχοι επανασχεδίασαν τη στρατηγική τους στην ευρύτερη περιοχή. Ο άμαχος λαός ανυπεράσπιστος. Ο ελληνικός στρατός εξουθενωμένος και απομονωμένος. Η καταστροφή της Σμύρνης ήταν ένα γεγονός που πολλοί το έβλεπαν, αλλά δεν το απέτρεψαν. Οι ευθύνες πολλές, όπως και οι υποσχέσεις. Ήταν θέμα χρόνου για τον Κεμάλ και τους Νεότουρκους να μπουν στη Σμύρνη. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος Σμύρνης, λίγες μέρες πριν την καταστροφή, είχε γράψει στο Βενιζέλο ότι ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, το ελληνικό κράτος αλλά και ολόκληρο το ελληνικό έθνος, κατεβαίνει πλέον στον Άδη. Και ότι η πέτεια αυτής της καταστροφής είναι η πολιτική, η προσωπική εχθρή του Βενιζέλου, αλλά και ο ίδιος ο Βενιζέλος. Κατά την καταστροφή της Σμύρνης, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος αρνήθηκε να εγκαταλείψει το ποίμηνιό του και έχασε τη ζωή από το μενόμενο τουρκικό όχλο με τραγικό τρόπο. Ο ύπατος αρμοστής της Σμύρνης, Αριστίδης Τεριάδης, ενώ κατάφερε να οργανώσει στρατιωτικά και διοικητικά τη Σμύρνη, δεν φρόντισε για την ασφαλή απομάκρυνση του άμαχου ελληνικού πληθυσμού. Ο ίδιος, ωστόσο,
φρόντισε να φύγει έγκαιρα με τα υπάρχοντά του υπό Βρετανική προστασία. Τον άμαχο ελληνικό πληθυσμό βοήθησαν κυρίως Αμερικανοί, Ιάπωνες και Ιταλοί. Οι σύμμαχοι Γάλλοι απέτρεψαν με βίαιο τρόπο τη σωτηρία όσων προσπαθούσαν να ανέβουν στα πλοία τους και οι Βρετανοί διατήρησαν την ουδετερότητά τους. Για την Ελλάδα, η μικρασιατική καταστροφή αποτέλεσε το πιο τραγικό γεγονός του 20ου αιώνα. Μετά από χιλιάδες χρόνια, ο ελληνισμός ξεριζώθηκε από τις αρχαίες ελληνικές κοιτίδες και άλλαξε την Ελλάδα. Τα ελληνικά ονόματα περιοχών της Μικράς Ασίας μπορεί να μετονομάστηκαν, τα αρχαία ελληνικά μνημεία και τα γάλματα που ανακαλύπτονται όμως μέχρι σήμερα υπενθυμίζουν την πανάρχια και διαρκή ελληνική παρουσία στα εδάφη αυτά. Για την Τουρκία, η μικρασιατική καταστροφή αποτελεί μια νίκη που σηματοδοτεί την ίδρυση του έθνους κράτους, απόρρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1923, με τη συνθήκη της Λοζάνης, το τραύμα της ανταλλαγής των πληθυσμών υπήρξε βαθύ και επίπονο. Ταυτόχρονα εκτιμάται ότι η συνθήκη της Λοζάνης υπήρξε πρότυπο αλλαγών σε εδαφικό και εθνοτικό επίπεδο, στη Μέση Ανατολή και αλλού. Όσοι επέζησαν, ήλπιζαν να επιστρέψουν στον τόπο τους. Και όταν πλέον το όνειρο για την επιστροφή χάθηκε, δημιουργήθηκαν σύλλογοι με προσφυγική ταυτότητα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, τη διαχείριση του τραύματος του διωγμού και της απώλειας της πατρίδας όπου γεννήθηκαν, των νοσταλγικών αναμνήσεων του χαμένου τόπου τους. Φτάνοντας στην Ελλάδα, ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας αντιμετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα εν μέσω των ήδη διαμορφωμένων αρνητικών οικονομικών δεδομένων. Η μικρασιατική καταστροφή σημάδεψε τη μετέπειτα πορεία της Ελλάδας. Πάντως, εκθέσεις και αναφορές πρεσβευτών ουδέτερων χωρών επισημαίνουν το ρόλο της Γερμανίας στην ενθάρρυνση της Οθωμανικής κυβέρνησης να εφαρμόσει μαζική εθνοκάθαρση με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που σήμερα συνιστούν τον όρο εθνοκάθαρση ή γενοκτονία. Και ενώ η ναζιστική Γερμανία διέπραξε μερικά χρόνια αργότερα το ολοκαύτωμα των Εβραίων, η Γερμανία συμφιλειώθηκε με το ιστορικό παρελθόν της, αναγνωρίζοντας τη γενοκτονία των Εβραίων. Η αναγνώριση της γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών από την Τουρκία ίσως να ήταν ένα λυτρωτικό βήμα για την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των λαών. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και φιλίας μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών είναι επιβεβλημένη εφόσον επιδιώκεται η ειρήνη. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητος ο διάλογος, η ειλικρίνεια και η παραδοχή των σφαλμάτων. Η επιθετική ρητορική που χρησιμοποιείται σήμερα από πρόσωπα της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Τουρκίας κάθε άλλο παρά μεταμέλεια δείχνει και διάθεση για σχέσεις καλής γειτονίας. Με κάθε ευκαιρία μας υπενθυμίζουν ως απειλή την εισβολή στην Κύπρο, την καταστροφή της Σμύρνης, αμφισβητούν τη συνθήκη της Λοζάνης, απαιτούν την αποστρατητικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, κλείσαν τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο παραμένει διαχρονικό σύμβολο της Ορθόδοξης πίστης και το φανάρι αποτελεί κοιτίδα της Ορθοδοξίας. Όμως κορυφαία πράξη επίθεσης στην Ορθοδοξία αποτελεί μετατροπή του Ναού της Αγίας Σοφίας, αυτού του αρχιτεκτονικού αριστουργήματος, μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, σε τέμενος, σε μια προσπάθεια αναβίωσης του Οθωμανικού παρελθόντος, έστω και αν έγινε για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Είναι τουλάχιστον τραγικό και συκοφαντικό να χρησιμοποιούνται ανυπόστατα στοιχεία, το μεταναστευτικό, να διακινδυνεύονται ανθρώπινες ζωές και να κατηγορείται η Ελλάδα ακόμα και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από μια χώρα που απειλεί ευθέως με πόλεμο. Αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου. Έχει υπό παράνομη στρατιωτική κατοχή πάνω από το 36% του κυρίαρχου εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραβιάζοντας τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Με την απόψινή εκδήλωση τιμάμε τη μνήμη των χριστιανών, των Ελλήνων της Ανατολής, των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Τράκης, μαζί με των Αρμενίων και των Ασσυρίων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είμαστε όλοι κερδισμένοι όταν χτίζουμε γέφυρες φιλίας και αγάπης. Σας ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε μουσικά στη Σμύρνη
και ευρύτερα στη Μικρά Ασία. Στα τραγούδια που θα ακούσουμε σε λίγο, εκφράζεται η οδύνη της προσφυγιάς, η νοσταλγία για τις χαμένες πατρίδες, αλλά και η χαρά της ζωής. Παρά τους κοινούς δεσμούς γλώσσας, θρησκείας και εθνικής ταυτότητας, το χάσμα μεταξύ προσφύγων και γηγενών ήταν βαθύ. Οι γηγενείς αμφισβητούσαν την ελληνικότητα των προσφύγων μικρασιατών, συνδέοντάς τους πεντικά στερεότυπα, και οι μικρασιάτες ένιωσαν φόβο, ανεπιθύμητοι και υποτιμημένοι. Το τραγούδι λειτουργήσε για τους μικρασιάτες πρόσφυγες ως μέσο κοινωνικής έκφρασης και μνήμης. Με τον ερχομό τους, ιδιαίτερα στη νησιά του Αιγαίου, μεταφέρεται παράλληλα η μακραίωνη μουσική και ευρύτερα η πολιτισμική τους παράδοση στον ελλαδικό χώρο, η οποία επέδρασε σημαντικά στα λαϊκά στρώματα. Η μικρασιατική μουσική και ο χορός ενσωματώθηκαν με την τοπική παράδοση των ελλαδικών περιοχών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα ενιαίο μουσικοχορευτικό είδος της ευρύτερης περιοχής. Έτσι έχουμε χορούς αϊβαλιώτικους, σεμπέκικο και άλλα. Στη μουσική, μάλιστα, προσθέθηκαν μουσικά όργανα όπως το κανονάκι, ο μπαγλαμάς, το βιολί, το ούτι και το σάζι. Οι μικρασιάτες, με το κοσμοπολίτικο χαρακτήρα τους και την παιδεία τους, έδωσαν νέα πνοή και νέες προοπτικές στον ελλαδικό πολιτισμό. Ξεκινάμε με την απαγγελία ποίηματος, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει και τραγούδι από τους μαθητές του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου και συγκεκριμένα από τον Αθανάσιο Παπά και την Κατερίνα Δασκαλάκη, υπό την καθοδήγηση της δασκάλας κυρίας Γιώτας Παπαγρηγορίου και του χωράρχη της παιδικής χοροδίας κυρίου Νεκτάριου Αντωνίου. Τις πρώτες μέρες τρυπώσαμε στα σπίτια πανικόβλητοι. Κατεβάσαμε τα παντζούρια, μανταλώσαμε τα παράθυρα, σφραγίζουμε με κουρέλια τις ζώγμες των τοίχων. Βάλουμε στους ζώζους κερί. Κολλήσαμε σταυρωτές στενίες, στεραγισμένα τζάμια. Γυρίσαμε και δύο και τρεις φορές το κλειδί στην κλειδαρότρυπα του κάκου. Γέμισαν τα δωμάτια καπνό και στάχτη. Η πόλη κι εγώ ήταν απέναντι. Τον Αύγουστο με το Μελτέμι ταξιδεύουν οι αφιάλτες στα Χύπτερη. Η πόλη που κάηκε ξαναγεννήθηκε στην άλλη όχθη. Ένα με το κορμί μας κυλάει μες στο αίμα μας. Και όταν ονειρευόμαστε, περιδιαβάζουμε στα περιβόλια της και σεριανάμε στις πλατείες. Κάθε φορά που πιάνουμε τραγούδι, είναι τα λόγια μας ταχτιά και η μουσική παράπονο, σαν πυρκαγιά που κουβαλάει το Μελτέμι. Η πόλη της Ανατολής μας κατοικεί και 60 τώρα χρόνια μας δικάζει. Παρακαλώ θερμά τους συντελεστές της μουσικοχορευτικής παράστασης να προσέλθουν στη σκηνή. Μάλλον είναι ήδη εδώ, αλλά να σας τους παρουσιάσω. Στο τραγούδι θα μας ταξιδέψει η Ειρήνη. Συμμετέχουν επίσης ο Παντελής Γατανάς, ο Παναγιώτης Παπαστεφάνου, την ορχήστρα απαρτίζουν ο Λευτέρης Μπουρνιάς στο κλαρίνο, ο Σπύρος Κολιαβασίλης με λύρα Καπαδοκίας, ούτι και τραγούδι, ο Ιωάννης Θέμελης στο λαούτο, η Λαμπρινή Κάμπουρα στο κανονάκι, ο Ρένος Ευθυμίου στα κρουστά, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του κύριου Στράτου Γατανά. Συμμετέχει επίσης στο χορευτικό τμήμα της κοινότητας της Ζωντόχου Πηγής υπό την καθοδήγηση της κυρίας Μαρίας Παπαλάνη. Η αφήγηση που θα ακολουθήσει με απόσπασμα από το βιβλίο με τίτλο «Μικρασιά της Αγιαγιά της Φιλιός Χαϊδεμένου» θα γίνει από την Κυριακή Γατανά. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Thank you.
Oh.
Θα σας πω το προσωπικό μου πόνο, τον δικό μου και της οικογένειάς μου, που τον έζησα και τον ζω ακόμα μέχρι και σήμερα. Κι ας έχουν περάσει τόσο πολλά χρόνια. Η νύχτα είχε πέσει για τα καλά, όμως οι φωτιές που είχαν ανάψει οι Τούρκοι για να κάψουν κάθε τι ελληνικό, φώτιζαν με ένα φως απόκοσμο. Το σπίτι μας ήταν γεμάτο από τρομοκρατημένους ανθρώπους, γυναίκες που έκλαιγαν, παιδιά που φώναζαν, άντρες που προσπαθούσαν να μπαρώσουν τις πόρτες και τα παράθυρα με τσουβάλια σταφίδας για να εμποδίσουν τους Τούρκους να τα σπάσουν. Για περισσότερες από 15 μέρες, τόσο κράτησε τελικά η καταστροφή. Χτυπούσαν τις πόρτες και μας φώναζαν «Τσικάρπαρα, δώστε μας λεφτά, ευέλπαρα, τσικάρπαρα, παρά εστιό, λεφτά, λεφτά, λεφτά». Όλη αυτή η αγριότητα για τα λεφτά τελικά γινόταν. Δύο νύχτες μείναμε απαρωμένοι μέσα στο σπίτι μας. Τη δεύτερη μουχτάρη της περιφέρειας άρχισε να περιφέρεται και να φωνάζει «Μαστρο Δημήτρη, Νικόλα, Μανώλη, βγάτε έξω, μη φοβάστε, δεν θα σας πειράξει κανείς, παραδώστε τα όπλα σας, όλα θα ησυχάσουν». Βέβαια, αυτό δεν το πίστεψε κανείς. Ξέραμε πως άμα βγαίναμε έξω, θα μας σκοτώνανε. Αποφασίσαμε να κρύψουμε τα όπλα μας στο πηγάδι του σπιτιού μας, να δηλώσουμε πως ήμασταν άοπλοι. Είπαμε λοιπόν στο μουχτάρι πως ήμασταν άοπλοι. Και ας είχε γεμίσει στο πηγάδι με όπλα, Μάνλιχερ, Μάουζερ, Γκράβερς, χειροβομβίδες. Στο πηγάδι επίσης είχαμε βάλει και τα χρυσαφικά μας και ό,τι χρήματα μας είχαν μείνει. Το ξέρω γιατί και εγώ βοηθούσα, επειδή ήξερα τα κατατόπια. Οι Τούρκοι απ' έξω φωνάζανε, προσπαθούσαν να σπάσουν την πόρτα. Στο Κυρμιζί, να πάμε στο Κυρμιζί! Ακούστηκε κάποιος να φωνάζει. Εγώ ήμουν ακόμη έξω, στην αυλή, δίπλα στο πηγάδι, όταν κατάλαβα πως δεν υπήρχε περίπτωση πια να προλάβω να βγω, να πάω, να ξεφύγω. Οι Τούρκοι ήταν μέσα στο σπίτι, μπροστά μου βλέπω τον κουβά που κατεβάζανε με το πηγάδι, δεμένο με ένα σκηνή. Χώνομαι μέσα στο κουβά και ρίχνομαι στο πηγάδι. Έπεφτα 7-8 μέτρα μέχρι που ο κουβά σταμάτησε με πάταγο πάνω στο σωρό των όπλων που είχαμε κρύψει μέσα. Πέρασαν ώρες, δεν πρέπει να έχει μείνει κανένας δικός μας πια μέσα στο σπίτι, κανένας, μόνη μου ήμουν εκεί. Κάθε τόσο πέραν μπουλούκια ξαγριωμένων Τούρκων και ξαφνικά έψαχνα μην τους ξεφύγει τίποτα εκεί. Άνθρωπος, ετοιμαχθή, δεν ξέρω γιατί κανείς δεν κοίταξε το πηγάδι, κανείς. Κανείς δεν έκοψε το σκηνί που κράταγε το κουβά. Εγώ ήμουν ακίνητη εκεί πέρα, προσπαθούσα να διακρίνω κάποια ελληνική κουβέντα, αλλά μόνο τουρκικά άκουγα. Κάποια στιγμή, σαν μέσα στο λίθαργο, άκουσα ελληνικά «Βοήθεια, βοήθεια!» Φώναξα με όση φωνή μου είχε απομείνει. «Βοήθεια, είμαι μέσα στο πηγάδι!» Και αρχίζω να τραβάω το σκηνί, κάλυψα όλη την απόσταση. Βρέθηκα στο χείλος του πηγαδιού. Βλέπω κάτι αγνώστους ανθρώπους. «Πού είναι οι άλλοι?» με ρωτάνε. «Στο Κυρμιζί», άκουσα να λένε. «Πώς πάνε?» Με παίρνουν μαζί τους και πάμε στο Κυρμιζί. Χτυπάμε την πόρτα. «Έλληνες είμαστε. Εγώ είμαι η κόρη του Σιδηρή. Φιλιό, παιδί μου!» Ακούω τη φωνή της μάνας μου, δόξα τω Θεώ, οι γονείς μου και ο ένας μου αδερφός ήταν εκεί, νόμιζα πως δεν θα τους ξανάβλεπα ποτέ και τώρα έτρεμα από χαρά και ανακούφιση. Ένα καινούργιο μπουλούκι Τούρκων έφτασε και άρχισε να βρωτά την πόρτα και να ζητά να ανέβει πάνω στο σπίτι. Τι να τους λέγαμε, όχι, μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα, ανεβαίνουν στο πάνω όροφο, ήμασταν μόνο κοπέλες. Ένας από αυτούς κράταγε και ένα μαντήλι, πελώριο, δεμένο στις άκρες του, και το περιέφερε σαν δίσκο, σαν σε εκκλησία, μόνο που σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν προσφορά, δεν ήταν εθελοντική προσφορά, ήταν άκρως αναγκαστική. «Τουρκά παρά!» φωνάζει κάποια στιγμή δίπλα μου μια κοπελίτσα, τη ζητάει τα σκουλαρίκια που φορούσε. Η κοπέλα προσπαθούσε να ξεκουμπώσει τα σκουλαρίκια να τα δώσει, αλλά επειδή τα χέρια της τετρέμανε από το φόβο της, αργούσε πολύ. Και τότε αυτό τραβάει το μαχαίρι και τη κόβει το αυτή και ρίχνει το μαντήλι αυτή και σκουλαρίκι και το αυτή της μαζί. Εγώ ήμουν η επόμενη, φορούσα σημαίνια βραχιόλια, σταυρό και σκουλαρίκια. Αυτά ήταν τα καθημερινά μας κοσμήματα. Είχαμε τα καλά μας, τα μαργαριταρίνα δημάτια. Ξεκουμπώνοντας τα σκουλαρίκια μου, παρακαλούσε την Παναγία να με βοηθήσει να βγάλω γρήγορα τα σκουλαρίκια, να μην νεκρώσουν τα χέρια μου από την τρομάρα. Και τη στάζω ότι αν ζήσω, Παναγιά μου, να μην ξαναβάλω ποτέ στη ζωή μου σκουλαρίκια. Μεγαλόφωνη με λυπήθηκε. Άνοιξε τα κουμπούμα και άρχισα και έριξε τα σκουλαρίκια μέσα στο μαντήλι της προσφοράς. Ευτυχώς για όλους μας ήμασταν τόσο βρώμικες που με σκισμένα ρούχα και ταλαιπωρημένες και με μαντήλια
και δεν μας έδωσαν ιδιαίτερη σημασία και έτσι γλιτώσαμε τον βιασμό. Μπορεί βέβαια απλώς οι τύρανοί μας να ήταν πολύ κουρασμένοι από ολονυχτία βιασμών και σφαγών.
Ελάτε, κοπελιές. Ελάτε, θέλω να σας πω κάτι. Στο κτήμα μας είχαμε και μελίσια. Δυο φορές το χρόνο ο πατέρας μου τριγούσε το μέλι. Ερχόταν και μερικοί φίλοι και βοηθούσαν και μένανε καμιά βδομάδα μαζί μας στο ξοχικό. Μαζεύαν το μέλι σε γανωμένους τετζερέδες και τα βράδια που οι μέλισσες κοιμόταν στα μελίσια, μαζεύονταν φίλοι και γείτονες που είχαν βοηθήσει στον τρίγο και τρώγανε πίτες από κερίθρα και μέλι. Η μητέρα μου είχε μια σκάφη μέσα στην οποία έφτιαχνε λουκουμάδες. Όλη τη νύχτα τρώγαμε μελωμένους λουκουμάδες και οι μεγάλοι πίναν εκεί. Το μέλι που μαζεύαμε ήταν για δική μας χρήση. Δεν το πουλούσαμε. Δίναμε όμως σε όλους. Όλος ο κόσμος, λέει, θα πάρει ο πατέρας μου. Πάρε κι εσύ, πάρε κι εσύ. Ευτυχία και μπερκέτη. Μπερκέτη είναι αυθονία. Μπερκέτη να έχει το σπίτι μας. Τι ωραία χρόνια. Τι ωραία χρόνια, Θεέ μου. Όλα τα σπίτια το καλοκαίρι ξεραίνανε το χταπόδι για να είχαν να μαγειρεύουν το χειμώνα. Πιλάφια, στιφάδο με κερμιδάκια, το κόβανε κομματάκια και το διατηρούσανε όλο το χρόνο. Από το βράδυ το ξερό χταπόδι μέσα σε βρούσκο κρασί. Να μου σκέψει καλά μέχρι την άλλη μέρα. Μετά το τυλίγανε μέσα στο στρατσόχαρτο, ξέρετε αυτό που κάνανε οι χασάπιδες, μαζεύανε το κρέας μέσα στο στρατσόχαρτο. Ύστερα το βάζανε το πακέτο μέσα σε μια τρύπα, ανοίγανε την τρύπα μέσα στη τράκα, κουκούλωναν το τυλιγμένο χταπόδι με στάχτη και μισοχωνεμένα κάρβουνα και σε λίγη ώρα αυτός ο καταπληκτικός μεζές άρχιζε να μυρίζει. Και αλίμονος της εγγύους της γειτονιάς, η νοικοκυρά φρόντιζε πάντα να στέλνει μεζές στις γειτόνισσες που περιμέναν το παιδί. Γιατί μπορεί και να αποβάλει έγκυος, εάν της μυρίσει κάτι και δεν το φυγευτεί. Ωραιότερος μεζές δεν υπάρχει. Αλήθεια σας το λέω. Εγώ ξέρω καλά από μεζέδες. Εάν θέλετε κι εσείς να δοκιμάσετε, να μην το χάσετε.
με κάψες.
το πουλά. Να σας πενέψω ήθελα μαζί στε πενεμένα. Ξόρισε και μια μελιό το πουλά το πληρώνομισε.
Βασίλης από το Washington DC, Mediterranean Arts Music School. Στα κρουστά, ο Ρένος Ευθυμίου από την Κύπρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κοινότητα του Ζωοδόχου Πηγής που έχω εκπλαγεί με το έργο τους. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Στράτο Γατανά για τον κόπο που έβαλε για να γίνει αυτό που είδατε σήμερα. Και ήθελα να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι σε αυτήν την κοινότητα που δουλεύουν ακούραστα, με μεράκι, και γι' αυτό είδατε ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε στη Νέα Υόρκη και στην Αμερική ολόκληρη αυτούς τους μουσικούς. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Πάρα πολύ τυχεροί. Και ήθελα κι εγώ να μοιραστώ ότι και εμένα οι προπαπούδες μου ήταν από τη Σμύρνη, από τα Βουρλά και τα Κριτζαλιά, και είμαι τυχερή που η μητέρα μου με πήγε, και η γιαγιά με πήγανε στο Σύλλογο Αλατσατιανών στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου έμαθα τη μουσική. Και έτσι λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η παραδοσιακή μουσική και οι παραδόσεις της Μικράς Ασίας ζουν μέσα στους ανθρώπους, ζουν, δεν χρειάζονται διάσωση, αλλά χρειάζονται διάδοση. Μπράβο. Οπότε είμαι πολύ, πολύ χαρούμενη που έγινε αυτό σήμερα και ήθελα να το εκφράσω. Επίσης, μην ξεχάσουμε τη Μαρία. Τη Μαρία για το χορευτικό και για τις ενδυμασίες. Όλα τα παιδιά και τους χορευτές, συγχαρητήρια. Τον Νεκτάριο Αντωνίου, τη χοροδία και όλους εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεχάσαμε τον ηχολήπτη μας. Θανάση, είσαι ένας ήρωας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που σε Θανάση. Κυρίες και κύριοι, πρωτού σας αποχαιρετήσουμε και περάσουμε στο κέρασμα που ευγενικώς μας προσφέρει η κοινότητα της Ζωοδόχου Πηγής, θα ήθελα να καλέσω τον Σεβασμιότητα του Αρχιεπίσκοπου Αμερικής, τον Πατή Βασίλη Λούρο και όλους τους επισήμους, να προσέλθω για μια αναμνηστική φωτογραφία.
Και στο μεταξύ να αναφέρω ότι να ευχαριστήσουμε και το Cosmos FM για τη δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα. Απλά ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο, μπράβο σε όλα αυτά τα παιδιά. Και μία λέξη μόνο, μία λέξη. Η Μικρασία λέμε ότι καταστράφηκε, λέμε καταστροφή, μικρασιατική καταστροφή, δεν καταστράφηκε. Τώρα Μικρασία είναι παντού, σκόρπισε παντού σε όλο τον κόσμο. Όπου υπάρχει ρωμιοσύνη, όπου υπάρχει ελληνισμός, ζει η Μικρασία, ζει και μεγαλοπρέπεια. Ευχαριστούμε πολύ.